Καλεσμένο στην εκπομπή Λοβάιτι βρέθηκε ο Τάσο Χαλκιάς, με τον ηθοποιό να έρχεται σε ανοιχτή αντιπαράθεση με την Ιωάννα Μαλέσκου. Κάθε κουβέντα τη παρουσιάστρια ενοχλούσε τον ηθοποιό, ενώ εκείνη προσπαθούσε παρά τον εκνευρισμό τη να είναι ευγενική με τον καλεσμένο τη. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια τη συζήτησή του, ανέβηκαν πολύ η τόνο και κάθε φορά που η Ιωάννα Μαλέσκου προσπαθούσε να ηρεμήσει τα πνεύματα, ο Τάσος Χαλκιάς, το συνέχιζε. Έτσι ο Άννα Μαλέσκου φροντίζει πάντα να είναι καλή με τους celebrities που φιλοξενεί στο Λόβαιτι, ωστόσο αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που αρπάζεται με κάποιον καλεσμένο της. Πριν από λίγο καιρό είχαν ανέβει η Τόνικ και κατά τη συζήτησή της με τη Δήμητρα Παπαδήμα. Είναι πάρα πολύ μικρός ο χρόνος για να κάνουμε τις κουβέντες που θες. Δεν θα προλάβω να πω ούτε που παίζω. Όλες αυτές οι κουβέντες δεν έχουν μονολεκτική απάντηση. Να κάνουμε μια εκπομπή δύο ώρες να στα πω. Στα πέντε λεπτά που έχουμε δεν προλαβαίνω, είπε ο Τάσος Χαλκιάς και η Ιωάννα Μαλέσκου του απάντησε, έχουμε πέντε λεπτά μόνο. Ταυχή, εγώ, η εκπομπή σας. Κλείνετε σε λίγο. Γιώτα μη, αλφανέ, έχουμε περίπου δεκαπέντε λεπτά. Ταυχή, 13 και 30 κλείνεται. Τον χρόνο τον κοιτάω γιατί για μένα είναι πολύ σημαντικός για σένα κούκλα μου ακόμα έχει πράμα. Γιώτα μη, το όνομά μου είναι Ιωάννα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ενοχλημένος ο ηθοποιός της είπε, ήταν να βγούμε 12 και 30 η ώρα στον αέρα της εκπομπής. Σκέφτηκα πως θα έχω χρόνο να πω αυτά που θέλω σε αυτό τον λίγο χρόνο που έχουμε τώρα ο εκνευρισμός μου δεν με αφήνει ήσυχο να πω αυτά που θέλω. Η Ιωάννα Μαλέσκου τότε του είπε, είστε ευθύκτος, μάλλον έχετε πληγωθεί από ανθρώπους το παρελθόν, και ακολούθησε ο διάλογο. Ταύχη, είναι δυνατόν να λες σε έναν άνθρωπο που τον έχεις μπροστά σου μόλις τρία λεπτά κάτι τέτοιο, πολύ πάει ρε κοριτσάκι μου αυτό. Γιώτα πρώτη φορά μου τυχαίνει άνθρωπος να μου πει ότι δεν τον σέβομαι ή δεν τον κάνω να νιώθει άνετα. Ταυχή, για όλα υπάρχει μια πρώτη φορά. Το έχω πει εγώ στον Σάκη τον Ιδραυλικό πρώτος. Επειδή δεν σε αντιλαμβάνομαι καλά να είσαι λίγο πιο λιανή. Δεν μπορώ να στο εξηγήσω. Θα ρωτήσεις μετά και θα σου πω. Τρελαίνομαι με τα συμπεράσματα που βγάζεις, είναι καταπληκτικά. «Γιώτα μη! Τι να κάνω! Προσπαθώ μόνη μου να μιλήσω και να φέρω μια ερωταπάντηση γιατί νιώθω!» Η απάντηση του γιού του Χαλκιά για το περιστατικό στο Λόβάιτι Ο γιος του ηθοποιού, Ρις Χαλκιάς, θέλησε λίγες ώρες αργότερα να απαντήσει για την στάση του πατέρα του στο πλατό της εκπομπής, κάνοντας ένα story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Αρχικά έχω χάσει τον λογαριασμό από τα μηνύματα που στέλνετε για τον Τάσο Χαλκιάκ και την εκπομπή της Ιωάννας Μαλέσκου και σας ευχαριστώ. Θέλω απλά να πω ότι ο άνθρωπος είπε ουσιαστικά όλα όσα σκέφτονται αρκετοί καλλιτέχνε, καλεσμένοι αντίστοιχων εκπομπών, αφού το lifestyle κομμάτι που πουλάει, μια τέτοια συνέντευξη, είναι κατά πολύ μεγαλύτερο της τέχνης που πρεσβεύουν ο εκνευρισμός ήταν σορευτικός και όχι συγκεκριμένος. Καλό θα ήταν να μοιράζεται λίγο καλύτερα ο υπερπολίτιμος τηλεοπτικός χρόνος και όταν καλούμε κάποιον για συνέντευξη να διαβάζουμε και δύο-τρία πράγματα γάμα γιώτα αυτών. Όχι να ξεκινάμε από τον τότε που τον θυμόμαστε, έγραψε ο Άρης Χαλκιάς με τον ηθοποιό να αναδημοσιεύει την εν λόγω ανάρτηση.